επιλογή σας να εκλέξετε εκπροσώπους του Ρεσουλεύ και μάλιστα απαιτητικά από την πληροφορήθηκα. Αλήθεια σας ενδιαφέρει μισοτικό εδώ τόσο πολύ? Μήπως ξέρετε πόσα χρόνια χρωστάτε τη συνδρομή σας στο Ρεσουλεύ? Οι υπόλοιποι γνωρίζουν τους οφειλές τους? Θέλετε να διαβάσω ένα επιμελητήριο? Γνωρίζετε τι οφείλετε στη Σέντζουλα. Μετά τις εκλογές πήρατε μία απόφαση, ναι, όταν συσταθήκατε σε σώμα, ναι, για να εκλέξετε δύο άτομα να μας εκπροσωπήσουν στο Ινσουλέ. Γνωρίζατε, εάν εσείς προσωπικά σαν επιμελητήριο είχατε πληρώσει τις συνδρομές σας για να προβείτε σε εκλογές, γνωρίζετε τα άλλα επιμελητήρια αν είχατε πληρώσει που ήταν μέσα και ψηφίζανε? Εγώ να σας πω κάτι πολύ απλό. Ήμουν αντίθετο. Έχετε σε αυτό που είναι μόνο 10. Σε αυτό λοιπόν να το πω ξεκάθαρα και καταγράφηκε εκεί πέρα, ήμουν αντίθετο. Επιμέναν οι άλλοι να το κάνουν εκείνη την ώρα για τους λόγους. Εγώ τα άφησα και μάλιστα δύο μήνες, γιατί κάποιοι κατηδίαν μου είπαν ότι ξέρεις γιατί αυτοί και όχι εγώ και ενδιαφέρον. Στείλε μου ρε φίλε το ενδιαφέρον σου, γραπτός. Ναι, αλλά δεν το στείλε κανείς. Με πήραν τρεις τηλέφωνα, αλλά γραπτός δεν το έκανε κανείς. Άρα. Εδώ έχω την κατάσταση, αυτό πάντως είναι αντιδημοκρατικό που έγινε. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο να αφήνονται συνδρομές και να γίνονται ευλογές. Απαράδεκτο αυτό που έγινε. Δεν κατηγορώ τους συναδέλφους που εκλεγήκανε με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να κάνετε ρύθμιση και να αποκυρώσετε τις συνδρομές στο Ινσουλέρ. Όλα τα επιμελητήρια. Πριν διαβάσω τώρα ονόματα και με στεναχώρησε πολύ που ο ΕΟΑΕΝ πρόσταγε το 17 και δεν πληρώσε το Ινσουλέρ. Και δεν παραπλευθήκατε στη δημόσια ακρόαση που ήμασταν τον Ιούνιο. Αυτό πρέπει να τακτοποιηθεί. Είναι ο όργανό μας και το όργανό μας πρέπει να λειτουργήσει. Αν δεν έχει τίποτα, πώς θα λειτουργήσει. Σωστά. Στο Ισουλιά συμμετέχουν και ξεχωριστά τα επιμελητήρια. Μέσω τη διαδικασία. Ξεχωριστά. Ωραία, θα ήταν. Νομίζω ότι μπορούμε να μας κοινοποιήσετε τον κατάλογο του επιμελητήριου μας. Εγώ το έχω να στο δώσω, το έχω. Όταν γίνεται Γενική Συνέλευση, το Ισουλέρ είναι μια διαφορετική, μια ξεχωριστή αστική εταιρεία. Όταν γίνεται Γενική Συνέλευση, στέλνονται και οι ειδοποιήσεις για τις συνδρομές έχουν σταλεί στα επιμελητήρια και οι προσκλήσεις στα πάντα. Τώρα μιλάμε για ένα άλλο νομικό πρόσωπο εδώ πέρα, έτσι. Ναι, Μιχάλη, αλλά το δικό μας, ο ΕΟΕΜ, πήρε απόφαση για αυτό το νομικό πρόσωπο να εκλέξει άτομα στο Ινσουλέρ. Να μας εκπροσωπήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ινσουλέρ έχει. Καταλαβαίνεις τι κάναμε. Το Ινσουλέρ έχει δική του Γενική Συνέλευση και εκλέγει διοίκηση. Το έκανε στη δική μας εκλογική διαδικασία. Το έκανε το καινούργιο Προεδρείο που εκλέγηκε. Αυτό ήταν παράνομο. Δεν μένουμε όμως αυτό. Πάμε να συγκεντρώσουμε τα χρήματα για το Ινσουλέρ και να προχωρήσουμε να εργαστούμε. Πάμε στην ουσία. Η ανάπτυξή σας φαίνεται. Θέλετε το όργανο αποξεωμένο. Εμείς είμαστε εδώ να σας ξυπνήσουμε από τον ύπνο και να σας προτείνω στο σώμα να αποφασίσει κάθε τέλος του μήνα να ενημερώνετε τα επιμελητήρια με τις δράσεις του μήνα που κάνετε. Και όχι να έρχεστε σήμερα για την καλή προσπάθεια των δύο συναδέλφων για την εκπαίδευση, πολύ θετική. Αλλά τα επιμελητήρια δεν γνωρίζουν κάτι. Τι δράσεις έχετε κάνει όλο αυτό το διάστημα, θα απολογηθείτε μετά από ένα χρόνο, από δύο, πότε? Θα ξέρω τι κάνετε. Ζητάω από το σώμα κάθε μήνα τα κατατόπιν σε επιμελητήρια να ενημερώνονται για τις δράσεις του μήνα. Ωραία. Απλό πράγμα. Καταρχήν, να πω ότι κάποια από αυτά τα είπα και στο χαιρετισμό μου στην αρχή, που απαρίθμησα τις συναντήσεις που κάναμε και θέματα που έχουμε βάλει στα Υπουργεία. Δεν πάνε να πει ότι επειδή κάναμε τη συνάντηση είχαμε και το πρόβλημα αμέσως, αλλά κάνουμε μια αρχή, θα ξανακάνουμε συναντήσεις. Τώρα θα έχουμε δεύτερο κύκλο φέτος και χειμώνα. Έτσι λοιπόν ο ΕΟΕΝ θα πάρει μπροστά και να μην είμαστε για φωτογραφίες, like και δημαρχηλίκια. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Κοίταξε να δεις κύριε Σπαϊνί, τώρα να πω, όποιος θέλει να γίνει δήμαρχος, γίνεται δήμαρχος, δεν θα απαγορεύσει κανείς. Εντάξει. Όποιος θέλει να γίνει περιφερειάρχης, θα γίνει περιφερειάρχης. Ας δουλέψει όλο τον χώρο του, το θεσμικό που είναι, ο κόσμος και ας γίνει ό,τι θέλει μετά. Ο κόσμος θα τον ψηφίσει. Από εκεί και πέρα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Εγώ τελείωσα. Έργο θέλουμε να παραχθεί. Έργο.